Πρόεδρος του Καλάδων, κύριος Αποστόλης Βεργίνης, έχει το λόγο. Θέλω να κάνω γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους λευκαδίτες που ακούμε από το ραδιόφωνο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο χωριό μας. Ο κύριος Σέρβος που είναι υπεύθυνος ίδρυψης και ο κύριος Δημάρχος το ξέρουν το θέμα. Τα τελευταία χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα του νερού, έλλειψη νερού. Πέρυσι και πρόπερσι το πρόβλημα έχει αρχίσει να παρουσιάζεται και να κορυφώνεται από τις 20 Ιουλίου και μετά. Το πρόβλημα για φέτος άρχισε από τις αρχές Ιουνίου. 3 Ιουνίου τα πιο πολλά σπίτια στο χωριό δεν είχαν νερό. Και σήμερα που μιλάμε η στάθμη της Δεξαμενής δεν πιάνει μέσα ούτε κατά μέσο όρο ούτε ένα μέτρο νερό την ημέρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα τα σπίτια που είναι πιο ψηλά στο χωριό. Η βρύση ή να μην τρέχει καθόλου ή να τρέχει ελάχιστα, μην μπορεί να κάνει μπάνιο και στον όροφο δεν ανεβαίνει καθόλου. Το πρόβλημα το κάνω γνωστό γιατί και μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί ξέρω ότι και εγώ και μερικοί άλλοι από το τοπικό σύμβουλο της Κολάδων είχαν κάνει γνωστό σε κάποια μέλη εδώ πέρα να ρωτήσουν το θέμα. Για να μην το ρωτήσω εγώ, και μου κάνει εντύπωση που δεν ρώτησε κανένας. Δεν θέλω να πω ονόματα, άλλη φορά θα τα πω όμως. Γιατί πραγματικά κάποιοι ασχολούνται μόνο. Ασχολούνται μόνο με τον τόπο τους και με το χωριό τους. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω πραγματικά. Όχι, δεν λέω. Δεν θα άμα χρειαστεί να το πω. Είναι δικαίωμά του. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι δικαίωμά του να μην τα άμενα. Δεν θέλει να πει τα νόματα, μην τα. Αυτό λοιπόν εγώ κάνω γνωστό. Το πρόβλημα και επειδή είναι ακόμα αρχή, θέλω να δω τι ακριβώς αυτό να δίνει να γίνει να δημοσιοποιηθεί και τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το θέμα. Ξεκινάω από το τέλος. Τον κύριο πρόεδρο του Ζουκαλάδων. Θα απαντήσω ο κύριος Σέρβος προφανώς. Αναλυτικά, απλώς με αφορμή το ζήτημα, πώς το λένε, που έθεσε και που είναι υπαρκτό, φέτος, απλώς να πω ότι όλο το χειμώνα έγιναν πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε πολύ συγκεκριμένα χωριά, μπορεί να αναφέρει αναλυτικά ο κύριος Σέρβος δοθείς της ευκαιρίας αυτής, και έχουμε βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά το ζήτημα του νερού πάντα σε πολύ συγκεκριμένα χωριά με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Θα παρακαλούσα τον κύριο Σέρβο να τις αναφέρει όταν θα απαντήσει για τις Τσουκαλάδες. Τώρα για το νερό, τι γίνεται. Ξεκινάω από τους Τσουκαλάδες. Κάτι ανάλογο που παρατηρείται τώρα στις Τσουκαλάδες, είχαμε την Πρωτομαγιά ή την πρώτη εβδομάδα του Μάη στην Νικιάνα. Ήταν η εποχή που άρχισαν και όλα τα καταλήμματα να καθαρίζουν, να γεμίζουν πισίνες, να λειτουργούν. Δεν έφτανε το νερό. Πιθανόν το ίδιο να συμβαίνει και στους Τσουκαλάδες. Είμαστε στη διαδικασία έρευνας. Όμως υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες, ανεξάρτητα από τη θέλησή μας και τις προσπάθειες που κάνουμε, που εμποδίζουν την ομαλή παροχή νερού. Συγκεκριμένα, κάποιοι συμπολίτες μας διέκοψαν το αντλιοστάσιο που είναι στην Απόλπαινα που στέλνει νερό στους Τσουκαλάδες. Αυθαίρετα. Πήγανε τη νύχτα ξημερώματα Παρασκευής και έκαναν διακοπή. Πήγαμε να δούμε τι έχει γίνει, γιατί δεν έχουν νερό στους Τσουκαλάδες, άδεια και Δεξαμενή, και βρήκαμε το διακόπτη κατεβασμένο. Προφανώς έσπασαν και το λουκέτο. Αλλάξαμε κλειδαριές, αλλάξαμε λουκέτα. Ζητάν κάποιοι επιμόνως να αντικαταστήσουμε ή να καταργήσουμε το αντλιοστάσιο, γιατί τους θορυβεί τη νύχτα. Είναι μακριά από τα σπίτια. Δεν είναι στα σπίτια. Σήμερα έγινε κάποια έρευνα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και το συντηρητή του αντλιοστασίου και όσον αφορά το θόρυβο και όσον αφορά τις ποσότητες νερού, για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, να θυμίσω ότι το μοτέρ είναι καινούριο. Πέρυσι αντικαταστάθηκε το ένα μοτέρ, όχι το εφεδρικό. Σήμερα μπήκε σε λειτουργία το εφεδρικό, μάλλον από χθες το απόγευμα, μπήκε σε λειτουργία το εφεδρικό μοτέρ που κάνει λιγότερο θόρυβο και σταματήσαμε το άλλο χτες το βράδυ. Ίσως γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν είχαμε μεγάλη ποσότητα νερού. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι υποδιερεύνηση. Καθώς επίσης και η υποδιερεύνηση είναι το ποιες περιοχές στο χωριό είναι αυτές που μένουν από νερό, γιατί κάποιες δεν μένουν καθόλου και έχουν και ικανή πίεση. Μίλησα με τον πρόεδρο προηγουμένως. Βέβαια, το πρόβλημα, εντάξει, εντοπίζεται κάπου, αλλά είναι γενικότερο για το χωριό, παρόλο που είναι εντοπισμένο. Και θα το δούμε.